αντέγραψες από το τετράδιο που πέταξα στα σκουπίδια. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ μόνος μου τις έλυσα τις ασκήσεις. Α, εντάξει, γιατί νομίζω ότι έκανα λάθος. Αμάν ρε Φίφη, συγκεντρώσου όταν λύνεις τις ασκήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Ρε παιδιά, επιτέλους ησυχία. Οικογένεια, γεια σας. Καλώς. Τι σας έφερα? Τι είναι αυτά? Τρίγωνο πανοράματος. Πόσα? Πέντε. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά ρε θύε? Καλό, ε. Όρεξη να έχετε να τρώτε. Έφερε και η Ιφηγένεια τρίγωνα. Πόσα, πόσα, λιγότερα από σένα. Καμία σχέση. Ένα, ενάμιση, δύο βαριά δεν ήταν. Όταν παίρνεις πρωτοβουλίες, πρέπει πάντα να υπολογίζεις και τις συνέπειες, λέει ο θείος Σπύρος. Το είπε για τον Μπούς και τους πυράβλους που έβαλε στην Πολωνία. Επίσης το είπε και για τον Καστίγιο όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ για άλλο πράγμα ήρθα. Ήρθα να σας πω ότι αποφάσισα να χωρίσω με την Εφη. Μπράβο! 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 Πότε αποφάσισε αυτό? Το μεσημέρι καθόμουν στο μαγαζί, πήρα ένα φραπεδάκι και σκέφτομαι και λέω: πού πάει η ζωή μου? Και αποφάσισα να χωρίσω. Και χώρισα. Όχι, ήρθα να σας το πω για να μην λέτε ότι δεν σας τα λέω. Σπυρό μου, μπράβο. Δεν ξέρεις πόσο καλό θα σου κάνει στο βάθος του χρόνου, αλλά κυρίως εμάς. Γιατί? Και μη στεναχωριέσαι, θα βρεις μια άλλη γυναίκα. Μα δεν στεναχωριέμαι. Πώς στεναχωριέσαι, αφού σε βλέπω στεναχωρημένο? Θα βρεις μια άλλη γυναίκα που είναι έτσι πιο λιγομίλητη. Ναι, και να σου αξίζει περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία, Σπύρο, πρέπει να ξέρεις και αυτά. Στα λέω εγώ γιατί τα ξέρω καλά. Όταν η γυναίκα αρχίζει και παίρνει πρωτοβουλίες, πρέπει να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί με κοιτάς έτσι, Ελένη? Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα που είπες πηδηματάκια, γίνεται αύριο να πας μόνο στην προπόνηση? Γιατί εγώ από τότε που έπεσα στην πισίνα και έπαθα αυτό το ατύχημα με το πνευμόνι δεν. Αδερφέ, με πυροκυλιές προπόνηση δεν γίνεται. Ενώ εγώ κοιτά. Χάρακας! Δηλαδή εγώ τι είμαι, μυρογνωμόνιο? Τι είσαι? Με αυτά τα τρίγωνα τελικά τι θα γίνει? Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Άνοιξε ένα. Τέσσερα έφερε. Πέντε του είπε, τέσσερα έβαλε. Πάλι στον κουφό πήγε. Καλά, δεν πειράζει, θα τα κόψουμε δια του δύο. Ναι, θα φτάσουν. Και θα έχουμε και γεια. Γενικά, οι πρωτοβουλίες των γυναικών στο σπίτι μας έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικογενειακή μας γαλήνη. Και καμιά φορά πατάνε το κόκκινο κουμπί και ξεκινάει πυρηνικός πόλεμος. Θα το πεις? Δεν μπορώ να τους το πω τώρα. Τρώνε. Α, ναι. Ωραία, αφού δεν μπορείς εσύ, αναλαμβάνω δράση. Θα τους το πω εγώ. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε να συναντηθεί με τριμελείς αντιπροσωπείες καθηγητών και δασκάλων από όλα τα σχολεία της περιοχής μας για να συζητήσουμε τα προβλήματά μας. Η συνάντηση θα είναι σήμερα το μεσημέρι και έχει και γεύμα. Και ποιοι από εμάς θα πάνε? Τι ποιοι, Ελένη μου, εγώ? Ποιος ξέρει τα προβλήματα αυτού του σχολείου? Ποιος ασχολείται? Ποιος? Εγώ, είπαμε. Θα πάρω μαζί μου και τον Αλέξη και την Αγλαία την Παγώνα των θρησκευτικών. Την Αγλαία την Παγώνα? Ενέβρε, αγάπη μου, παίζει ακόμα και αυτό το θέμα της απαλλαγής από το μάθημά της. Καλά, αυτό δεν έχει λήξει. Τι έχει λήξει? Τι? Ναι. Έχει λήξει, ναι, έχει λήξει, αλλά. Φυσικά και έχει λήξει. Εσύ δεν είπες ότι ξέρεις όλα τα προβλήματα του σχολείου? Τι, Ελένη μου, την μπαίνεις τώρα, δεν κατάλαβα. Βρε, Ελένη, μήπως θέλεις να έρθεις κι εσύ? Όχι, τι ξέρω εγώ άλλωστε από τα προβλήματα του σχολείου, ε. Ελενάκι μου, εγώ σκέφτηκα ότι επειδή εσύ έχεις πάρα πολλές ασχολίες μετά το σχολείο, έχεις να στρώσεις τα κρεβάτια, να πλύνεις, να μαγειρέψεις, να δεις τα παιδιά. Και εμείς μπορεί να αργήσουμε πάρα πολύ, γι' αυτό δεν σου είπα. Αλλιώς, βρες, θέλεις να έρθεις, ε, θέλεις, έρχεσαι, έλα. Πώς, έτσι? Βάβεσαι λιγάκι και εντάξει, μια χαρά, ε. Όχι, όχι. Με συγχωρείς τώρα, πρέπει να περάσω λίγο από την τράπεζα. Ελένη, δεν θύμωσες? Όχι. Ελένη. Άι στο καλό. Μάγκες, ήρθε η ώρα.
Η επιχείρηση μόνιμος λεκές αρχίζει. Μόνο στη Φίφη. Ναι, ρε. Θα ξοδέψουμε 3 μπαλόνια μόνο στη Φίφη. Σ' όποια κοτούλα περάσει. Α, γεια σου, Φίφη. Αντέγραψες την άσκηση. Εγώ. Εσύ. Είδα το τετράδιό σου. Έκανες το ίδιο λάθος με μένα. Κορόιδο. Ούτε μια άσκηση δεν μπορείς να λύσεις μόνος σου. Είπες εσύ. Εμένα, κορόιδο. Εσύ δεν μπορείς να λύσεις ασκήσεις μόνη σου, ηλίθεια. Έτσι και με ξανακουμπήσεις, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Πράτα από εδώ, να σε ξανακουμπήσεις. Τι μ' ακουμπάζε, ρε, θα με σπάσω ξύλο. Τι μ' ακουμπάζε, γαμό το στα μάτια. Πράτα, ρε, θα με σπάσω ξύλο, ηλίθιο. Θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Να σου κάνω μια φτωλιά, να δείτε. Είμαι μακή, δώσω καμία. Πράτα από εδώ. Σκατόπεδα, θα πεθάνετε. Γρήγορα στο γραφείο. Στο γραφείο! Ήρθε το τέλος σας! Τώρα γιατί πρέπει να τους μιλήσουμε για μας, μπορείς να μου εξηγήσεις? Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό? Μπορώ να σου εξηγήσω γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί αν δεν τους το πούμε εμείς, θα το μάθουν από κάποιον άλλον. Και τότε πολύ απλά θα χάσουμε την εμπιστοσύνη τους για πάντα. Γιατί μου είχε ποτέ εμένα εμπιστοσύνη ο πατέρας μου? Και ούτε πρόκειται να αποκτήσεις ποτέ αν δεν σταματήσεις να τον κοροϊδεύεις. Εγώ τον κοροϊδεύω, πότε τον κοροϊδέψα? Όχι και δεν τον κοροϊδέψες, όχι και δεν τον κοροϊδέψες. Όλο δεν είναι αυτό που νομίζει μπαμπά και δεν είναι αυτό που νομίζει μπαμπά είσαι. Εκτός και αν το μετάνιωσες και θέλεις να χωρίσουμε, πολύ απλά. Είσαι τρελή. Δεν ξέρεις τι λες. Εγώ για σένα. Εσύ για μένα. Εγώ για σένα. Θα πέφτω πιο κάτω από τον καθένα. Καλό αυτό. Μην το γράψεις, το έχει γράψει άλλος. Γεια σου, Μάρκο. Γεια. Γυναίκες, φίλε, γυναίκες. Λες, ε. Άκουμε και εμένα, κάτι ξέρω. Αχα. Αυτή τη φορά ξεπεράσατε τα όρια. Φίφη, τι έκανες εσύ με αυτούς εκεί? Εγώ τίποτα, απλώς περνούσα. Σε πιστεύω. Δεν μπορεί να το έκανες εσύ αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Φυσικά και όχι. Οι υπόλοιποι όμως θα το μετανιώσετε πάρα πολύ πικρά. Θα μου φέρετε χαρτί υπογεγραμμένο από τους γονείς σας ότι έλαβαν γνώση του περιστατικού. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα σας αποβάλω. Εγώ τσακωνώ με τη Φίφη για την άσκηση που αντέγραψα. Αντέγραψες. Ομολογείς ότι αντέγραψες. Αντέγραψα. Τρόπος του λέγει. Έτσι νομίζει, κύριε, ότι αντέγραψα. Πες ρε, Φίφη, ότι τσακωνόμασταν εκείνη την ώρα. Έτσι έγινε, Φίφη. Σιγά μην τσακωθώ για μια άσκηση. Στη χαρίζω. Εγώ απλώς περνούσα από εκεί. Ούτε είδα τι κάνανε. Φίφη, μπορείς να πηγαίνεις. Λοιπόν, η τιμωρία σας θα είναι να βάψετε τους στίχους του διαδρόμου. Όχι μόνο εκεί που λερώσατε, αλλά όλο το διάδρομο του δημοτικού. Έξω τώρα! Έξω! Πες της το. Πες της το, αλλιώς θα τιμωρηθούν τα καημένα τα παιδιά. Τι έγινε, Βίκυ μου? Αν δεν ήταν πολύ αντιπαιδαγωγικό, θα τους έσπαγα στο ξύλο και μετά θα παρετούμε με ευχαρίστηση. Κυρίως το γιο σου. Δεν τον αντέχω το γιο σου, Ελένη. Δεν τον αντέχω. Μα τι έγινε, άλλαξε εσύ? Αυτό είναι ωραιότερο από το προηγούμενο. Μελάνη είναι, Ελένη. Μελάνη. Και αυτό το πράγμα είναι για τα σκουπίδια τώρα. Μου ήρθε μια ιδέα. Έχω σπίτι ένα φόρεμα που θα σου πηγαίνει τρέλα. Να πάω να στο φέρω. Δεν μου κάνουν τα φορέματά σου, Ελένη. Μου είναι μακριά. Και με αυτά τα μαλλιά. Πού να πάω με αυτά τα μαλλιά? Τέρμα, θα της το πω. Εγώ το έκανα. Λοιπόν, Βίκυ, να φτιάξω ένα καφεδάκι να ηρεμήσουμε. Ναι. Ελένη. Όχι. Όχι. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλή αμυντική γραμμή, πολύ καλή επιθετική γραμμή. Αυτό που ψάχνουμε τώρα είναι η μεσαία γραμμή. Διότι χωρίς μεσαία γραμμή, ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Επίσης, ο ρυθμός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα στην μπάλα. Βρε, καλώς τον. Βρήκες το δρόμο για την προπόνηση? Ναι, εδώ δεν είναι η προπόνηση. Σήμερα διπλή προπόνηση επειδή άνοιξε ο Μάρκος. Όχου, ο Μάρκος αργεί, εμείς θα την πληρώσουμε. Εσείς την πληρώστε. Πώς από εδώ? Εμείς βασικά ήρθαμε για άλλο. Για ποιο άλλο ήρθατε? Όχι, δεν ήρθαμε για άλλο, ήρθαμε για την προπόνηση, που είναι εδώ η προπόνηση. Θα κλείσω λοιπόν να κάνεις προπόνηση, άντε μπράβο. Εσύ πώς? Την προπόνηση. Αν θες να βοηθήσεις την ομάδα, να οργανώσεις μια ομάδα cheerleaders. Πέρυσι που το είχατε κάνει, είχε πετύχει. Είχαν μαζευτεί εδώ πέρα καμιά 70 πικραμένη. Το έχω. Θα ράψουμε κοντές φουστίτσες σε 6 μπουστάκια, άστε πάνω μου. Ας φουστίσεις τα μπουστάκια. Φόρμες. Φόρμες ερμητικά κλειστές. Μα το Ολυμπιακού οι cheerleaders έτσι είναι ντυμένες. Αυτή είναι στη Super League. Όρθιοι! Πάσες! Τρέχουμε! Κίνηση! Πάμε! 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 Λοιπόν, μωρό μου, εγώ πάω στο μαγαζί και θα σε περιμένω εκεί, καλά? Ναι. Χιλάκι. Γεια. Παιδιά, αφήστε τις κουβέντες. Χρειάζεται δουλειά. Δουλειά! Βεβαίως χρειάζεται δουλειά. Φιλέ, κρατάς μυστικό? Μόνο ένα όμως, γιατί έχω πήξει.
Είμαι ερωτευμένος. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Έβαλες κακό μπελά στο κεφάλι σου, ε. Υπάρχουν δυσκολίες όμως, ρε γαμώτο. Πες μου εμένα για δυσκολίες. Πες μου εμένα για δυσκολίες. Τα έχει με άλλον. Λοιπόν, αυτό είναι μια δυσκολία, ε. Ναι, έρχομαι, πατέρα μου, έρχομαι. Φάκα! Τι έπαθες? Νομίζω έπαθα κράμπα. Ο γύρος η Αλέξη, δεν μπορώ να πάω σε αυτά τα χαλιά. Θα πας εσύ και η Αγλαία υπαγόνα των θρησκευτικών. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Μπορεί να έρθει η Ελένη μαζί σας αν θέλει. Θέλεις να πας κι εσύ να είστε τρεις? Όχι, όχι, όχι. Πες ότι δεν θα πας. Πες ότι εσύ φταίς. Πες το επιτέλους. Ελένη, σου μιλάω! Όχι, απλώς σκεφτόμουν να προλαβαίνω να πάω σπίτι έτσι λίγο να φρεσκαριστώ, να βαφτώ, να βάλω κάτι άλλο, Μη μου σπάς τα νεύρα! Εντάξει, εντάξει. Πάω, μην νευριάζεις. Οκ. Θα έρθει η Ελένη μαζί σας. Δεν είσαστε ομάδα εσείς, δεν απελπισία είσαστε. Θα φέρω παίκτες από αλλού. Να φέρεις από το Περού που είναι και φθηνή. Κάνουμε και χιούμορ. Δεν την πονάτε την ομάδα. Εγώ με τον Σπύρο την πονάγαμε. Τη στήσαμε από το μηδέν. Με ψηλά που μαζεύαμε από τη γειτονιά. Τώρα που είπες ψηλά, έφερες ψηλά από την τράπεζα να δίνουμε ρέστα. Εγώ θα φράψω την τράπεζα. Και τι θα πάω εγώ? Εγώ που κόβω? Εγώ που τηγανίζω? Εγώ δεν μπορώ να τηγανίσω, μυρίζω τα μαλλιά μου, το ξέρεις. Δηλαδή εγώ θα πάω στην τράπεζα να φέρω ψηλά. Άντε πάμε στην αποθήκη, έχουμε δουλειά. Άντε πάμε. Δεν πάμε κάτι να μπορέσει να δούμε τι γίνεται. Το έχουμε διάλειμμα στο μαγαζί τελείως. Δεν μπορώ να το πω τώρα, θα του το πω σπίτι. Σιγά μην του το πει στο σπίτι. Είναι πολύ απλό. Τώρα που είναι ζεστός, πας και του λες. Η Εύα και εγώ είμαστε μαζί. Τα έχουμε. Αυτό είναι όλο. Τώρα όμως παρά είναι ζεστός. Θες να μου καρφώσει κανένα μαχαίρι του ζαμπών στο μάτι? Και τι θα γίνει δηλαδή, θα συνεχίσουμε να κρυβόμαστε? Δεν μπορώ να το διακόψω τώρα. Τσακώνεται με το θείο μου το Σπύρο. Να πάω να το πω εγώ που θα φοβάμαι και τα μαχαίρια. Όχι, θα πάω να το πω εγώ που ούτε και εγώ φοβάμαι. Άντε παλικάρι μου. Πάω. Η αποθήκη διαλυμένη. Ούτε ένα σαλάμι να κόψει δεν βρίσκεις. Τι γίνεται σε αυτό το μαγαζί? Πατέρα. Τι θέλεις πάλι εσύ? Τίποτα, πατέρα μου. Θα του το πω άλλη ώρα, γιατί τώρα τον είδα λίγο επιθετικό, μωρέ. Ναι. Έλα, Ελένη μου. Ναι, αγάπη μου. Πες μου, σε ακούω. Α, με τον Αλέξη. Και την παγώνα. Ποια είναι η παγώνα? Α, ναι, ναι, σωστά. Εσείς θα πάτε στον υπουργό. Ο υπουργός θα είναι εκεί, γιατί πολλά ακούγονται. Ωχ, διονυσμάσαι τώρα τις αηδίες. Αφού με παρακαλέσανε να πω, τι να πω, όχι, δεν πάω στον υπουργό. Θα αργήσεις. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Καλά, τα λέμε αργότερα, φυλάκια τώρα, γεια. Δεν θα το συγχωρέσω ποτέ το Θανάση. Αντέγραψε την πιο δύσκολη άσκηση της χρονιάς. Και θα ήμουν η μόνη που την είχε κάνει. Εντάξει, βρε Φίφη μου, μην είσαι κι εσύ τόσο εγωίστρια. Και εσύ, μαμά, μην είσαι τόσο άδικη. Άδικη εγώ? Μην του δίνετε σημασία. Αυτό το παιδί δεν θα γίνει σωστός άνθρωπος ποτέ. Α, τον αδικούμε. Και εσύ δεν θέλω να μιλάς άσχημα για τον αδελφό σου, ακούς? Εξαγχιστίας αδερφός, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, ο Θανάσης μπορεί να είναι λίγο ζωηρός, αλλά. Λίγο ζωηρός! Λίγο ζωηρός! Που έβαψε το καινούριο ταγέρ της καθηγήτριας με μελάνη. Μα αφού είπε ο άνθρωπος ότι δεν το έκανε, και εγώ το πιστεύω. Τέλος πάντων, τώρα φεύγω γιατί έχω αργήσει. Πες μου, έναν ένοχο που να παραδέχεται την ενοχή του. Έναν. Θυμάσαι το πορσελάνο αλογάκι της πεθεράς σου που δεν το έσπασα εγώ, κανείς δεν με πίστεψε και τις έφαγα και τσάμπα. Αμάν κόλλημα με αυτό το αλογάκι, αμάν. Όχι, όχι, όταν σε αδικούν και σε μικρός το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς. Λοιπόν, θες να μάθεις την αλήθεια. Mm. Το αλογάκι το έσπασα εγώ. Μου θύμιζε την πεθερά μου και τόσο γεννόμουν, ικανοποιήθηκες τώρα. Μαμά, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν μου το έχεις πει τόσα χρόνια και μ' άφησες να υποφέρω και μου δημιουργήσεις τέτοιο ψυχικό τραύμα. Τι θέλεις να κάνω, να τσακωθώ με τον πατέρα σου? Σου είχε τόση μεγάλη αδυναμία που σε συγχώρεσε αμέσως. Το μόνο που κατάφερες ήταν να αποτρέψεις ένα μεγάλο οικογενειακό καυγά. Εξάλλου, είχες κάνει τόσες αταξίες που δύο μπατσάκια τα χρειαζόσουν. Τέτοιο ψυχικό τραύμα. Ώστε τόσο άτακτη. Εγκληματική φυσιογνωμία. Έλα, βρε γιαγιά. Βρε, άκου σου λέω. Έβαλα κι άλλους στίχους στο τραγούδι μου. Θες να σου τους πω? Τι να σου πω, παιδάκι μου, ό,τι και να σου πω, εσύ το βιολί σου. Εύα, είμαι ευτυχισμένος και εσύ μου το χαλάς, Ας το χαλάω κιόλας. Βέβαια μου το χαλάς. Άμα θέλουν να το καταλάβουν μόνοι τους, ρε Εύα. Και μην με ζορίζεις συνέχεια, πες το και πες το και πες το και πες το. Σε ζορίζω συνέχεια, πες το και πες το και πες το και πες το, γιατί σου είπα ότι δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τους το πούμε. Πρέπει, Πρέπει. Καλά, θα τους το πούμε. Αμήν. Να σου διαβάσω τώρα τους στίχους. Παναγία. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσω? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν νομίζω. Ωραία, διάβασε τους λοιπόν, τελειώνω.
Είναι πολύ ωραία, θα δεις, θα σ' αρέσουν και σένα. Τα θρανία γίνανε βαρκούλες και οι τσάντες γίνανε κουπιά. Και η αυλή με τις βρυσούλες έγινε θάλασσα πλατιά. Ο κόσμος γέμισε νησάκια με φήνικες και αστροφεγγιά και οι δυο μας πάνω στα βραχάκια γράφαμε ασκήσεις αγγλικά. Καλό δεν ήταν? Μάρκο, αγάπη μου. Ναι. Χειροτερεύεις. Αχα. Τα θρανία μας βαρκούλες κι οι τσάντες γίνανε κουπιά. Η αυλή με τις βρυσούλες έγινε θάλασσα πλατιά. Πάμε να φύγουμε μακριά. Σ' όλου του κόσμου τα νησιά θα σε πάω αγκαλιά. Σ' ένα βαρκάκι με κουπί όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Ένα φιλί σου θεϊκό. Να με ξυπνήσεις τον ειρηνικό. Να σας πω, εγώ τη δουλειά θα την κάνω. Μόνο για σας. Αλλά να το ξέρετε ότι το παιδί μου δεν έκανε τίποτα. Αυτό αφήστε να το κρίνω εγώ, κύριε Μπαχάτζη. Σας παρακαλώ πολύ, πάρτε τις μπατονόβριζες, τις μπογιές και τα παιδιά και ξεκινήστε. Σας παρακαλώ. Δίκη μου! Φίκη μου! Δίκη μου, ευτυχώς σε πρόλαβα. Τι θες, παιδί μου, εσύ εδώ? Σε περιμένει ο Αλέξης, φύγε! Ήρθα να σου πω κάτι. Να μην μου πεις τίποτα, Ελένη. Ελένη, πρόσεξε καλά. Έχετε ραντεβού με τον υπουργό και έχεις αργήσει. Φύγε, σε παρακαλώ, παιδάκι μου, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Καλά, καλά. Δεν φταίω εγώ. Όχι, δεν φταίς εσύ, φύγε γρήγορα! Τι κάνετε εδώ, κύριε Μπαχάτζη, ξεκινήστε επιτέλους! Μόνο για χατήρι σας όμως! Σας έλα, πάμε. Πάμε στη δουλειά, έλα! Πιάνουμε και... Ας ανοίξει κάποιος! Σκορποχώρη, κύριε, σκορποχώρη! Αλλού η μάνα, αλλού τα παιδιά! Και το κινητό κλειστό. Θα τρώει με τον υπουργό και τον Αλέξη. Διονύση, έχουν έρθει δυο πατεράδες συμμαχτών του γιου σου. Ποιο γιου μου? Μ' αρέσει που ρωτάς, του Θανάση, πιανού άλλου. Και τι θέλουν, τι είναι εδώ, παιδικό σταθμό? Είναι ο Μπακάλης και ο Μπογιατζής. Δεν χρειάζεται ούτε ο Μπακάλης ούτε ο Μπογιατζής. Λένε ότι τιμωρήσαν τα παιδιά τους εξαιτίας του δικού σου. Ιφηγενία, έχω άλλα προβλήματα στο κεφάλι μου. Βάλε άλλο ένα γιατί τους βλέπω πολύ αγριεμένους. Γεια σας. Πατέρα, ορκίζομαι, εγώ δεν έκανα τίποτα. Τίποτα! Ορίστε το χαρτί που μας έστειλε η υποδιευθύντρια. Και επειδή εσένα είναι κουμπάρα σου και η γυναίκα σου δασκάλα, μπορεί να μην σε νοιάζει, αλλά εμάς μας νοιάζει και πολύ μάλιστα. Αυτό κάνω όπως δεν τ' άκουσα. Εντάξει, παιδιά είναι, κάνανε μια ταξία, θα τα τιμωρήσουμε. Τι άλλο να κάνουμε? Να πεις του γιου σου, οι παρέες με το δικό μου κομμένες. Γιατί εξαιτίας του τον αποβάλλω από το σχολείο. Και τι είναι τα παιδιά σου και παρασύρονται από το δικό μου, δηλαδή? Τα παιδιά παρασύρονται από τις κακές παρέες. Α, για μια στιγμή, θες να πεις ότι ο γιος μου είναι κακή παρέα? Πες το, πατέρα. Αν θες να ξέρεις, κακή παρέα είναι τα παιδιά τα δικά σας. Χώστο το, πατέρα. Και από αυτή τη στιγμή του απαγορεύει να κάνει παρέα με τα παιδιά σας. Μην το παραχοντρένεις. Θα το παραχοντρίνω. Από σήμερα ούτε τους ξέρεις ούτε τους είδες. Δηλαδή πας να μας γύσεις από πάνω. Δεν φτάνει που ο γιος μου όλο το απόγευμα βάφει τους τοίχους του σχολείου λες και είναι μπογιατζής. Γιατί τι έχει ο μπογιατζής, ρε? Μακάρι να βγάζεις ένα μήνα με τον μπακάλικο σε αυτά που βγάζω εγώ σε μία μέρα. Ας γελάσουμε. Γιατί το λες αυτό, μωρέ, το λες αυτό. Παιδιά, ηρεμήστε. Και τα παιδιά σας, αν δεν μπουν στο πανεπιστήμιο, θα γίνουν μια χαρά μπακάλιδες ή μπογιατζίδες. Ηρωνία ήταν αυτό. Ακριβώς. Δεν κοιτάς τα χάλια που σου έχουν βάλει την ποδιά. Τις έχουν χώσει μες στην κουζίνα και μαγειρεύεις. Υπάρχει τίποτα καλό? Κοτοπουλάκι με πατάτες. Ω, εξαίσια. Άντε βρε ηρεμήστε. Άντε βρε ηρεμήστε και το άλλο φαγητού. Άντε στο καλό. Άντε στο καλό, άντε μπράβο. Πάρ' το χαρτάκι. Στο καλό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Πάμε μέσα. Και δεν πάμε. Άντε μπράβο. Μπράβο, πατέρα. Καλά τους τα είπες. Όχι, θα άφηνα εγώ το αγόρι μου ανυπεράσπιστο. Έλα τώρα να σε πνίξω με την ησυχία μου, ρε αλήτη. Καλέ! Έλα, καλέ, θα πνίξω το παιδί. Θα πεθάνεις, λέγε! Έλα, κάτω, παιδάκι μου. Έλα και εσύ επάνω να τα βρεις με τη Φίφη. Έλα, να σε δω. Άντε, να σε δω. Θα μου πάει 20 πίεση με τον Αλ Καπόνε. Πατέρα μου, τι έχεις, είσαι καλά? Τι έχω, ρεζίλια έχουμε γίνει. Ήρθαν σπίτι μας να μας βρίσουνε. Αυτός ο αδερφός ο Θανάσης, αν δεν φάει σήμερα όλα τα σκουπάκια της γειτονιάς, δεν τα φάει ποτέ! Διονύση, ξέρω ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή, αλλά έχουμε κάτι να σου πούμε. Πείτε, θα τον ταΐσω μετά. Δηλαδή, ο Μάρκος έχει να σου πει. Σ' ακούω, Μάρκο. Δεν το βλέπεις τώρα, δεν μπορούμε να του μιλήσουμε. Είναι λίγο εκνευρισμένος. Ναι, αλλά πάντα εκνευρισμένος είναι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία?
Πατέρα, η οικογένεια και η εμπιστοσύνη συμβαδίζουν. Είναι πλάι-πλάι και πηγαίνουν μαζί. Καμιά φορά γίνεται κάτι στην οικογένεια που είναι ορατό. Κάποια άλλη φορά, όχι. Άστα, άστα, άστα. Διονύση, ο Μάρκος και εγώ τα έχουμε. Φωνές, ακούω φωνές. Τι έχετε? Δεσμό. Τι δεσμό? Είμαστε ζευγάρι. Τι ζευγάρι? Κανονικό. Πόσο κανονικό? Κανονικότατο. Εγώ εδώ. Στάμπαρι, θα τα παίξει. Σκάσε. Εσείς οι δύο δεν μπορεί να είστε ζευγάρι. Και δεν μπορεί να είστε ζευγάρι γιατί είστε αδέρφια. Τα αδέρφια δεν μπορούν να είναι ζευγάρι. Είναι μόνα τους. Το ένα αδέρφι από εδώ και το άλλο αδέρφι από εκεί. Ρε Διονύση, δεν είμαστε αδέρφια. Αν εσύ και η μαμά δεν είχατε παντρευτεί, ο Μάρκος και εγώ θα μπορούσαμε να γνωριστούμε, να παντρευτούμε και να μην μπει κανένας τίποτα. Δεν είμαστε αδέρφια. Δηλαδή, εγώ φταίω. Και η Ελένη. Να χωρίσουμε για να είστε εσείς ευτυχισμένοι. Όχι, 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 πατέρα μου. Δεν χρειάζεται ούτε εσείς να χωρίσετε, ούτε εμείς να χωρίσουμε. Να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι μαζί. Βεβαίως. Να έρθει και η Εκκλησία να μας αφορήσει. Γιατί ο Καζαντζάκης που τον αφορήσανε, τι έπαθε? Ποιος είναι ο Καζαντζάκης? Το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιονταράκι μου. Άστε σε αυτές, τι είναι το θέμα μας. Πατέρα, σταθεροποιήσου λίγο να σου πω. Πατέρα, δεν ήθελα να το μάθει πρώτα όλος ο κόσμος και τελευταίος εσύ. Μόνο που το μάθε πρώτα όλος ο κόσμος και τελευταίος εγώ. Ναι, αλλά πατέρα, όπως και να σου φαίνεται αυτό, άθλιο, άσχημο, θλιβερό, υπάρχει και κάτι άλλο. Φράγματα στη θάλασσα δεν μπορείς να βάλεις. Όπα. Τι λες, ρε ηλίθιε. Εδώ δεν μπορώ να βάλω φράγματα, να είμαι στα δωμάτια σας στη θάλασσα. Τα βάλω! Ρε Διονύση, δεν είναι τόσο τρομερό. Είμαστε απλώς δύο παιδιά που αγαπιούνται. Που αγαπιούνται. Τα παιδιά μου αγαπιούνται μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Σε ποιον να το πω και να μην με φτύσει. Θα το πω αμέσως στην Ελένη. Να το πεις. Να το πεις γιατί η μαμά έχει κατανόηση και θα κάνει τα πάντα για μένα. Βέβαια, όχι σαν και εσένα που μας βάζει τις φωνές. Να το πεις στην Ελένη! Δεν θα το πω στην Ελένη. Ούτε εσείς θα το πείτε. Μη μάθω ότι είπατε κουβέντα στην Ελένη. Και να μην το πω στην Ελένη που έφαγε με τον Υπουργό και τον Αλέξη. Μήπως έφαγε μόνο με τον Αλέξη? Μήπως είμαι πολύ χαζός τελικά? Αύριο θα της μιλήσω ανοιχτά. Βίκυ, θα γελάσεις πολύ, αλλά εγώ ήμουν αυτή που σου κατέστρεψα το καινούριο σταγέρ. Εκτός και αν το έχεις ξεχάσει ως αύριο. Μήπως να μην της το πω τελικά? Μόλις το μάθει η μαμά θα μας πάρει να φύγουμε. Μη σου πω θα με στείλει και εσωτερική σε άλλο σχολείο. Θα πατήσω πόδι. Αυτόν θέλω, πάει και τελείωσε. Να μείνεις ξάκρυμος για να γεύμα στο Υπουργείο. Κάνεις λάθος, μια χαρά κοιμήθηκα. Ναι, το βλέπω. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Μπαμπά, γιατί είσαι έτσι, είσαι άρρωστος? Αμάν πια όλοι είμαι άρρωστος. Απλώς είμαι έτσι γιατί δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Κακός, πολύ κακός. Εσύ, Μάρκο, κοιμήθηκες καλά? Καλά, μια χαρά. Θέλω να πω όπως κάθε βράδυ. Όπως κάθε βράδυ. Γιατί να μην έχει κοιμηθεί το παιδί, μα τι έχει πιάσει, βρε Διονύση? Εσύ, Εύα. Κι εγώ, μια χαρά. Μια χαρά κι εσύ. Καλό είναι αυτό. Δεν έχετε ανησυχίες, γιατί άμα έχουμε ανησυχίες δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι. Εσύ τι ανησυχίες έχεις, αν με κοιτάξει Λοξά ο Υπουργός Παιδείας? Όχι, εγώ τις μόνες ανησυχίες που έχω είναι από τα παιδιά μας. Mm. Και η μεγαλύτερη ανησυχία για μένα εδώ μέσα. Καλημέρα. Είναι ο Θανάσης. Μα μπαμπά, στο είπα 100 φορές, δεν έχω καμιά σχέση με το μελάνι. Είμαι αθώος. Εσύ, Θανάση, παιδί μου, δεν είσαι ποτέ αθώος. Εσύ φταίς για όλα. Και για τα 3 γκολ που φάγαμε από την ανόρθωση. Και γι' αυτά εσύ φταίς, ρε. Μα δεν παίξαν μπάλα, ρε πατέρα. Μια χαρά παίξαν, εσύ φταίς. Μη σε ξαναπιάσουμε το φάνη, θα σου κόψω τα πόδια. Αμάν, βρε Διονύση, αμάν. Και κλείσε κανένα ραντεβού με τον γιατρό. Τα νεύρα σου δεν είναι καθόλου καλά. Άντε, σηκωθείτε, πάμε. Εσείς καθίστε, εμείς σηκώνεστε, σας θέλω. Μη φυγωνιστικός. Τι πράγμα? Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Τελειώσατε! Να μαζέψω τραπέζι! Πετάγε σαν σφαρδάκι εκεί που δεν σε περιμένει. Τελειώσατε με την τρυπέδι. Α, να σου πω, δεν φτάνει που κάνω την υπερέτρια μέσα εδώ και αμυστή μάλιστα. Να δω πότε θα σας βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω. Πόσα θέλεις για να σηκωθείς να φύγεις. Ακολουθήστε με πάνω εσείς.
Κακομοίρη μου, θα ψάχνεις να με βρεις, αλλά δεν θα με βρίσκεις τότε. Θα έχει πετάξει το πουλί, θα έχει πετάξει. Περάστε μέσα, περάστε μέσα. Περάστε εκεί. Όλη νύχτα σκεφτόμουν αυτό που μου είπατε. Προσπαθούσα να το χωνέψω, αλλά δεν χωνεύεται. Μπαμπά. Ρε παιδί μου, τι σου είπε πέρσι ο ψυχολόγος που πήγαμε? Δεν σου είπε ότι αυτό θα διαταράξει τον οικογενειακό πυρήνα? Αυτό δεν σου είπε? Πήγες πέρυσι στον ψυχολόγο για μένα. Ναι, για να σε ξεπεράσω. Εγώ πώς θα το ξεπεράσω αυτό το πράγμα? Αν το μάθει η Ελένη, δεν ξέρω τι εγώ τι θα κάνει. Φοβάμαι ότι για να μην σε στενοχωρήσει, θα παρατήσει εμένα. Μπαμπά, νομίζω γίνεσαι λίγο υπερβολικός. Κοίτα, Διονύση, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Να με παρατήσει η Ελένη? Όχι, αυτό το μεταξύ μας. Ποιο μεταξύ σας, βρε, είστε μωρά, βρε, δύο βρέφη, βρε, θα το ξεπεράσετε και εγώ θα είμαι χωρίς οικογένεια. Πατέρα, η Εύα για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι? Η Εύα για μένα. Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις? Η Εύα για μένα είναι κάτι σαν... Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις? Εδώ στο μου και θα το καταλάβω, δεν είμαι τόσο ηλίθιος. Κάτι σαν θρησκεία. Σαν τον Αϊτήτο. Και βάλε. Σαν τον Ολυμπιακό. Και βάλε. Δηλαδή μιλάμε για αγνή, ανυστερόβουλη αγάπη. Έχουμε μόνο πανηγυρισμούς, δεν έχουμε τίποτα σεξ και τέτοια. Σεξ! Πατέρα, τι είναι αυτά που λες? Διονύση, δεν σου επιτρέπω. Εντάξει, παιδιά, με πείσατε. Αγνά. Αγνά, μάλιστα. Αλλά όχι φυλάκια, χαδάκια και τέτοια. Να κοιταζόμαστε μπορούμε ή... Ναι, να κοιταζόστε, αλλά αγνά, έτσι. Και 2-3 φορές την ημέρα, κυρίως το πρωί. Ναι. Φίλε μου, καλημέρα. Να σου πούμε ποια είμαι ερωτευμένος? Δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή, θα σε πάρω αργότερα. Γεια. Ποιος ήτανε? Δεν πιστεύω να ήταν καμιά γκόμενα. Ο Μιχάλης ήταν και μου είπε ότι είναι ερωτευμένος με κάποια κοπέλα. Δεν πιστεύω να είσαι εσύ, γιατί θα τους σπάσω τα πόδια! Παιδιά, σιγά, γιατί εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Είπαμε αγνά. Εδώ μαζεύεται ο Μιχάλης, θα τους σπάσει τα πόδια. Ερωτευμένος, γκόμενα, μαζεύεται ο κόσμος. Τι γίνεται? Ναι. Καλημέρα, Ελένη μου. Έλα, κάτσε. Παύλο μου, είμαι σε απόγνωση. Τι σας έκαναν πάλι τα παιδιά? Δεν μας έκαναν τα παιδιά. Εγώ έκανα στα παιδιά. Χαστούκι. Καμιά φορά χρειάζεται, δεν παθαίνουν τίποτα. Προδοσία. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Έγινε παρεξήγηση και εξήγηση δεν δώσαμε. Το φίλο μας προδώσαμε μια δύσκολη στιγμή. Γίνε λίγο πιο σαφής, παρακαλώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε κάτι. Το φορτώσαν σε κάποιους άλλους και δεν είπε ότι το έκανα εγώ. Έχεις τόσες ευθύνες, βρε Ελένη μου, και εσύ που ο οργανισμός σου λειτουργεί ασυνείδητα. Προσπάθησα πολλές φορές να το πω, αλλά δεν μου βγαίνει. Πες μου εμένα ακριβώς τι έκανες. Ισχύει πάντα το απόρριτο του ψυχολόγου. Και να φανταστείς ότι την ίδια δικία την έχω υποστεί από τη μητέρα μου. Για πολλά χρόνια μου φόρτωνε κάτι που είχε κάνει εκείνη. Όταν κάνετε μόνοι σας ψυχανάλυση, μου σπάνε τα νεύρα. Πες μου επιτέλους τι έκανες. Δεν μπορώ έτσι, Παύλο μου. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν μπορώ. Πες μου κάτι έτσι να. Ενθαρρυντικό, θετικό. Να μπορέσω να ανοιχτώ, κατάλαβες. Κάτι θετικό. Mm. Κάτι ενθαρρυντικό. Mm. Ο Τσίπρας θα γίνει πρωθυπουργός μέσα στο 2009. Δεν το λες αλήθεια. Μυαλό Παναστάση, έλα ρε. Πάντα αυτά μέσα και φέρε γρήγορα μια μπύρα, θα τρελαθώ! Αρσί, αντί να πάθω εγώ το έμφραγμα, θα το πάθεις εσύ. Ηρέμησε! Αν να πάθετε κι δύο από κάτι, μήπως να μου γράψετε το μαγαζί? Ποιος θα το κρατάει, τα παιδιά σας? Και εσύ τι έκανες από τι έκανες, μόνο τα άκουσες? Δηλαδή τι είπες? Έρωτας είναι, θα περάσει! Μισό λεπτό. Ποιος τα έφτιαξε με ποιον? Συγχαρητήρια κύριε Διονύση, μπράβο! Ο έρωτας χτυπάει την πόρτα των Μαυροτσουκαλαιών. Ο Μάρκος με την Εύα είναι ζευγάρι. Κατάλαβες, κύριε, και αυτός είδε τι κάνει. Κάθεται απαθής. Εδώ κοίτα, ήρεμος! Αφεντικό, τα παιδιά σου είναι ζευγάρι. Οπότε δεν θα μπει ξένος γαμπρός στο μαγαζί. Οπότε πάλι με το δίσκο στο χέρι θα μείνει ο Φώτης. Χάλια, οπότε. Με την απόλυση στο χέρι θα μείνει ο Φώτης, χάλια, οπότε. Και εσύ γιατί το γράφεις στην εφημερίδα, πιο λίγοι θα το μάθουν. Ρεζίλη, έχουμε γίνει στη γειτονιά, τι έχουμε γίνει, σε όλο τον κόσμο θα γίνουμε. Πες μου, τι θέλεις να κάνω? Τι να κάνεις, να πάρεις φόρο και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Αυτό να κάνεις. Μπορείς! Εδώ που τα λέμε, η Εύα είναι μπαμπάτσικο παιδί. Τι παιδί είναι η Εύα? Μπαμπάτσικο, με ποια σήματα. Ρεσίς, τα παιδιά έχουν μια σχέση αθώα, αγνή, πλατωνική, το έχω τσεκάρει. Α, τόσο χαζός είσαι. Τόσο χαζός. Όταν θα έρθει, Διονύση μου, η πρώτη εγκυμοσύνη, τότε να δούμε πόσο αγνή αγάπη θα είναι. Ω, με τον αέρα πιάνουν τώρα οι πιτσιρίκες. Εγώ τις προάλλες. Εσύ τις προάλλες άφησες τη μέση στο υπόγειο. Τράβα κάτω μπαμπάτσι και να τελειώσεις, μην αρπάξω κανένα κουζινομάχηρο και σε πάρω στο κυνήγι. Άντε, μπράβο! Το βρήκα τι θα κάνουν, Διονύση. Εδώ έξω από το μαγαζί, κάτω από την πινακίδα που λέει Μαυροτσούκαλη, εγώ θα γράψω. Εμπάτε σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μην δίνετε. Κοίταξε, το ξέρουμε καλά ότι τα παιδιά δεν είναι αδέρφια. Άλλο με απασχολεί εμένα. Τι υπάρχει άλλο? Τι θα κάνει η Ελένη άμα το μάθει? Δεν με νοιάζει, παιδί μου, τι θα κάνει η Ελένη. Κύριο, που με νοιάζει να βγάλω γρήγορα την πινακίδα έξω που θα γράφει Μαυροτσούκαλη, εμπάτε σκύλοι, αλέστε. Τι κάνει, κυρία μου?
Πέρασε έξω με το σκυλί! Δεν την έβαλα ακόμα την πινακίδα! Είναι η Κυριακή, την γειτόνισε. Μένει από πάνω, παιδί μου. Βρε, δεν πάει να μένει και στο μαξί μου! Θα έρθω κουραμπιά σου, κυρία μου, και βγες έξω! Έξω! Εδώ πιο κάτω είναι ένας νευρολόγος. Δεν πας να σε κοιτάξει! Ή φοβάσαι μη σε κλείσει μέσα! Βλάκα, βλάκα! Πάμε, ατίθασε! 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 Όπως λέμε ανόρθωση, μα είναι όνομα αυτό τώρα για το σκυλί! Η χαμένη! Θα σταμάτα, ήρθε η γυναίκα με το σκυλάκι της, τι πήρε στο κυνήγι τη γυναίκα! Έχουμε γίνει ρεζίλη στη γειτονιά, σε όλο τον κόσμο θα γίνουμε ρεζίλη. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις ζάφτη τα παιδιά σου, κύριε! Άχρηστε! Ανήκανε! Έχεις κι άλλα? Όχι, τελείωσα! Τόσα καλά λόγια μαζεμένα, πρώτη φορά ακούω. Δεν τα αντέξω αυτό. Απ' τη μια τα παιδιά, απ' την άλλη ο Μπαμπάτσικος, απ' την άλλη ο Ατίθασος και απ' την άλλη η Ανόρθωση. Πόσα να αντέξω ο Γαύρος, ο Μαύρος! Πρέπει να αναπαραστήσουμε τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν. Λοιπόν, εγώ με τη Φίφη ήμασταν εδώ και πλακωνόμασταν. Εμείς ήμασταν κρυμμένοι και περιμέναμε κανένα κορίτσι να περάσει. Που να φοράει άσπρα κατά προτίμηση. Πετάω το δικό μου μπαλόνι και κυλάει στα πόδια της Ελένης. Είσαι κι άστοχος, ρε. Σκέψου τη σκηνή τι έγινε. Τι έγινε ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω ένα μπαλόνι να έρχεται κατά πάνω μου. Ήταν γεμάτο. Το μπαλόνι. Το μπαλόνι. Κάνω στην άκρη και σκάει στον τοίχο. Το μπαλόνι. Το μπαλόνι. Τι μαμά μου, ρε ηλίθεια. Και τότε τι έγινε. Και τότε δίνω μία και το πετάω από εκεί που νόμιζα ότι ήρθε. Το μπαλόνι. Το μπαλόνι. Και πλαφ, σκάει πάνω στην καρακάξα. Σκατόπεδα, θα πεθάνετε! Σκατόπεδα. Μας είπε σκατόπεδα. Λοιπόν, παιδιά, θα τις κάνουμε αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας. Τι είναι αναφορά? Τι είναι Υπουργείο Παιδείας? Ναι, τι είναι σχολείο? Τι είναι σχολείο? Αχ, Παναγιά μου. Και τότε εμφανίζεται χάλια. Το μπαλόνι. Ποιο μπαλόνι, βρε πάπη μου, η Βίκη. Κι εγώ αντί να τη ζητήσω συγγνώμη, τι κάνω? Τι κάνεις? Το σκάω. Το μπαλόνι. Εγώ το σκάω, την κοπανάω, φεύγω! Ελένη, πες μου ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εντάξει, ηρέμησε και άκουσε με προσεκτικά, έτσι, συγκεντρώσου λίγο. Όλα ξεκίνησαν από ένα μπαλόνι. Δηλαδή, έτσι που τα λέτε, αν δεν περνούσε κανείς από το διάδρομο εκείνη την ώρα, τότε η μόνη υποπτώση είναι η... Η Ελένη. Η μαμά. Ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελενάκη μου. Έρχομαι από τον Παύλο. Και? Τον βοήθησα πάρα πολύ. Ωραία. Βέβαια, βοηθήθηκα κι εγώ. Ναι. Σε τι? Θυμάσαι το μπαλόνι με το μελάνι. Αχ, Ελένη, μη με δαιμονίζεις, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα για αυτό το πράγμα. Τίποτα, ποτέ! Μέταξε. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Εγώ το πέταξα. Φλάκα κάνεις, ωραία. Η αλήθεια είναι, εγώ το πέταξα. Ναι, δηλαδή μου ήρθε ένα μπαλόνι στα πόδια μου και δεν έσκασε. Και το πέταξα πίσω από εκεί που ήρθε και νόμιζα ότι πήγαινε στα παιδιά. Αλλά ήρθε κατά πάνω σου. Κατά λάθος. Και μετά με πιάσε μια βλακεία και δεν μπορούσα να σου το πω. Ήθελα δηλαδή, αλλά δεν μπορούσα να το καταφέρω. Αχ, αλλά τώρα το είπα και ησύχασα, μου φύγε ένα βάρος. Κατά λάθος. Κατά λάθος, τι λέμε το σύνορα. Και με άφησες να τιμωρήσω τα παιδιά. Ναι, δεν έπρεπε. Και ήσουν μπροστά, αλλά δεν είπες τίποτα. Ήμουνα και δεν είπα. Κατά λάθος, Ελένη! Κατά λάθος, βρε Βίκη μου, τι νόμιζες. Λοιπόν, από 15 χρονών είσαι συνηθισμένη να είσαι εσύ ωραία. Η στυλάτη. Το μοντέλο. Και ξαφνικά, μια μέρα, τι ωραία μέρα! Είμαι εγώ η ωραία Ελένη! Είμαι εγώ καλύτερη από σένα! Και τι κάνεις τότε εσύ, Ελένη? Τι κάνω? Μου λερώνεις το καινούριο μου ταγέρ με μελάνι! Αυτό κάνεις, Ελένη! Βρε Βίκη μου, σου είπα ότι έγινε κατά λάθος! Σιγά το λάθος! Μα είμαστε φίλες! Παραδέξου το. Παραδέξου το ότι δεν άντυξες ούτε μία μέρα να είμαι εγώ καλύτερη από σένα και να πηγαίνω σε γεύμα με τον υπουργό. Πες το, Ελένη! Δεν θα κάτσω να πω βλακίες και να σου πω και κάτι. Με αφήνεις άφωνη που είσαι τόσο δύσπιστη. Να σου πω κι εγώ κάτι ακόμα. Με αφήνεις άφωνη που είσαι τόσο εγωκεντρική που μου λερώνεις τα καινούργια μου ρούχα με μελάνι.
αυτό! Άστο, αγόρι, μάστο. Αυτό δεν είναι μπύρα. Αυτό είναι αυτός ξυρίσμος. Άστο σε μένα, ρεζίλ θέλει. Σπύρο, δεν θα το πω στην Ελένη. Γιατί να μην το πεις, γιατί να μην το πεις. Εγώ δεν μπορώ να το πεις. Μπας, ρίξα μια σφαλιάρα και συνέλθει. Δεν ξέρω. Γι' αυτό μάλλον δεν θέλει να κάνει και παιδί μαζί μου. Δεν θέλει να ρίξει άγγυρες. Να ελεύθερη να ανοίξει πανιά, να σαλπάρει όποτε γουστάρει. Ναι, αυτή θα σαλπάρει, εσύ θα σαλτάρεις όμως. Ξέρεις πως είσαι, να σου πάρω λίγο την πίεση. Είναι και η γυναίκα που θυσιάζει. Θα θυσιαστεί για τα παιδιά της. Εμένα θα κοιτάξει. Γι' αυτό δεν ήθελα να δω γάμους και αηδίες. Γιατί πρέπει να είσαι ελεύθερος. Να εγώ δόξα τω Θεώ, χώρισα και είμαι ελεύθερος. Παναγία. Σπύρο, δεν θέλω να τη χάσω την Ελένη. Δεν θα τη χάσει, Διονύση μου. Δεν θα τη χάσει. Είναι δυνατόν να χάσει τέτοιον άντρα, τέτοιο κορόιδο. Σαν την παπαρούνα με νοιάζεις κι ολοχρώματα αλλάζεις. Σπύρο, δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Διονύση, βάλω μου μια μπύρα. Τα βάσανα μου, ένα φορτίο. Τι έχεις, Ελένη? Δεν ξέρεις τι ημέρα πέρασα σήμερα. Χάλια, χάλια. Εννοείς με τα παιδιά? Ναι, με τα... Πώς το ξέρεις εσύ? Το φαντάζομαι. Τι άλλο? Υπάρχουν πολλών ειδών μυστικά. Μυστικά που κρύβουν οι φίλες μεταξύ τους και τα κρατάνε κρυμμένα για χρόνια. Όπως η ζήλια της Βίκης. Η καλύτερη μου φίλη με ζήλευε πάντα. Αλλά έτσι είναι φιλίες. Υπάρχουν βέβαια και μυστικά που έχουν η μία φίλη με την άλλη. Όπως το τεστ εγκυμοσύνης που βρήκα πεσμένο στο μπάνιο και η Εύα δεν ήθελε να μου πει ποια είναι η φίλη της ήταν. Αφεντικό! Αφεντικό! Σκάσε, σκάσε! Ανοίχτε λίγο, ρε παιδιά. Κάτι λέει, κάτι λέει! Τι λες, Διονύση μου! Ανοίχτε λίγο, ρε παιδιά. Κρατήσου, άνθρωπε, κρατήσου! Διονύση μου! Ρε Σπύρο, πρόσεχε στον δρόμο! Εσύ να προσέχεις τον άνθρωπο μου, εγώ βλέπω, βλέπω! Σπύρο, Ελένη, μην τσακώνεστε. Σπύρο, δεν το βλέπω ότι θα πεθάνω. Θέλω να είστε αγαπημένοι. Να προσέχεις τα παιδιά μου. Εντάξει, σταμάτα, μην μιλάς έτσι. Να προσέχεις και τη γυναίκα μου, μην της την πέσει κανείς. Γιατί σίγουρα θα της την πέσει. Μην μιλάς, βρε αγάπη, μην μιλάς. Άντε, ρε ηλίθιε! Ελένη μου, θα πεθάνω, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί πεθάνω από το έφραγμα. Θα πεθάνω από τον τρόπο που οδηγεί ο Σπύρος. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά? Πάει γριά! Ποια γριά? Μια γριά δεν περνώ στον δρόμο. Εγώ κάτι χνούδο το είδα. Φάγαμε και γριά. Μην ανακατεύεσαι, βρε Διονύση. Αυτό και τι είναι? Αυτό τι είναι? Κάτι διαφημιστικά που βάζουν στον Παμπρίς. Δεν σέβονται τίποτα. Βλέπουν ότι πεθαίνουμε αυτοί εκεί τον ρώτησε τη διαφήμιση. Αλλά έτσι είναι. Ο θάνατος πουλάει. Ατίθασε! Ατίθασε! Πού είσαι, αγόρι μου? Λέγε, ρε, τι έγινε? Μαρκό, πρέπει να σου πω γιατί θα σκάσω. Κι εγώ θα σκάσω, ρε φίλε. Δεν είμαι καλά. Ούτε εγώ είμαι καλά. Σου λέω ότι είμαι ερωτευμένος και εσύ με γράφεις. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις να το ομολογήσεις. Εγώ έπρεπε να το ομολογήσω. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ε? Καλά, ρε. Δεν με ρωτάς καν με πια. Καλό κορίτσι να είναι και όποια να είναι. Είναι καλό κορίτσι. Είναι το κορίτσι του φίλου μου. Για πες μου ένα όνομα. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Αλλά εσύ δεν μ' ακούς. Κοίτα. Αν είσαι ερωτευμένος με το κορίτσι του φίλου σου, στο λέω. Είσαι μια χαμούρα και μισή. Ολόκληρη χαμούρα αισθάνομαι. Γι' αυτό πρέπει να σου το πω. Όχι. Δεν θέλω να μου το πεις. Δεν θέλω καθόλου να μου το πεις. Να το κρατήσεις μέσα σου και να μην το βγάλεις καθόλου απ' έξω. Όχι. Θα σου το πω. Θα σου το πω για να φύγει το βάρος από πάνω μου. Είναι... Περίμενε, ρε, περίμενε. Ναι. Έλα, Εύα, και σ' ακούω. Τι πράγμα? Έρχομαι, γεια. Πού πας, να σου πω? Ωραία. Να δούμε τώρα πότε θα το πω και σε ποιον. Ωχ, έχει τρελάνει αυτή η αναμονή. Και ποιον δεν έχει τρελάνει? Και όλα αυτά γίνανε εξαιτίας. Εξαιτίας ποιου? Εξαιτίας του, εξαιτίας... Ας το λένε, ας το. Μα στα καλά καθούμενα, ρε Σπύρο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στα καλά καθούμενα γίνονται. Εγώ καθόμουν και μάλλον να κρίνιζα τον αδερφό μου
για την ομάδα, αν πήρε ψηλά από την τράπεζα. Ενώ υπάρχουν σημαντικά και σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Και ήθελα να του πω τόσα πολλά, Ελένη. Δεν πρόλαβα να τα πω. Τι έγινε, βρε παιδιά, γιατί αγκαλιάζεστε, πώς είναι ο Διονύσης, Δεν ξέρω, θα εξετάζουν. Δεν βγήκε κανείς να μας πει τίποτα. Όλα καλά θα πάνε, είμαι σίγουρη. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά δεν θα πάνε, βρε παιδιά. Θα πάνε, ρεμίστε. Αχ, αγαπούλα μου. Αγάπη μου, Ελενάκη. Σταμάτα, βρε παιδιά. Μια χαρά θα πάνω. Μα τι κάνουν τόση ώρα. Δεν μου λες, Ελένη μου, ποιος γιατρός είναι που τον εξετάζει? Ο Κοτάς. Α, εντάξει. Έχω ακούσει γι' αυτόν. Τι γίνεται εδώ? Τι φώτα είναι αυτά? Πού βρίσκομαι εδώ? Τι γίνεται? Τι είναι? Γιατί είμαι ντυμένος έτσι? Σε σκυλάδικο τραγουδάω. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Κοιλιακή ταχυκαρδία. Δεν υπάρχει περιφερειακός σπιγμός. Δεν ανταποκρίνεται. Φόρτισε 300. Ετοιμάστε αδρεναλίνη και ατροπίνη. Ποιος μιλάει? Μόνος μου είμαι εδώ. Ατίθασε. Πώς από εδώ? Εσένα δεν σε πάτησε ο Σπύρος? Ο Σπύρος σε πάτησε, όχι εγώ. Αφού σε πάτησε ο Σπύρος, θα έπρεπε να βρίσκεσαι στο... Δηλαδή κι εγώ βρίσκομαι στο... Γρήγορα, γρήγορα, τον χάνουμε. Όχι, δεν με χάνετε. Δεν κάθομαι εδώ δευτερόλεπτο. Θα γυρίσω πίσω στη γυναικούλα μου, στα παιδιά μου, στην ομάδα μου. Πάμε για πρωτάθλημα. Έχεις αντίρρηση, βαζελόσκυλο. Έχουμε σφιγμό. Ανάγω, γιατρός. Τι έγινε, γιατρέ μου? Σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του. Πήγαμε να τον χάσουμε για μια στιγμή, πήγε να μας την κάνει. Τελικά τον ξαναφέραμε. Όλα καλά. Πω, πήγε και ήρθε ο άνθρωπος. Γιατρέ, ο αδερφός μου είναι πολύ ζηλιάρης και δεν θα άφηνε ποτέ την Ελένη μας να φύγει. Αδερφός σας? Ναι. Μπορώ να τον δω για λίγο? Είστε η σύζυγος? Ναι, είμαι η σύζυγος. Πειράζει? Εντάξει, περάστε. Μόνο για λίγο. Μόνον η σύζυγος. Για λίγο. Τι λέει αυτός? Μόνο η σύζυγος και εγώ είμαι 50 χρόνια αδερφός! Με την Ελένη έκανε οικογένεια, βρε Σπύρο, μην είσαι ιδιότροπος. Τι έγινε, θείε? Πού είναι ο μπαμπάς? Στην πισίνα. Πού να είναι, αγόρι μου, πού θες να είναι? Ρωτάω, ρε θείε. Είναι καλά. Μια χαρά. Τι μια χαρά, παιδί μου? Μια χαρά και δύο τρομάρες. Ναι, πήραμε, εννοεί ο Σπύρος, πήραμε μεγάλη τρομάρα γιατί ήταν ένα σοβαρό επεισόδιο. Εσύ, Νονά, πώς βρέθηκες εδώ? Πώς να βρεθώ, αγόρι μου? Να με ειδοποιήσει ο Φώτης και ήρθα τρέχοντας. Και αυτός ο Μάκης σήμερα βρήκε να παραδώσει φορτηγό στην αφιλοχία. Κατάλαβες, δεν μπορούσε άλλη μέρα. Σήμερα που τον είχε ανάγκη ο φίλος του και δεν είμαι κοντά του. Μα στα καλά του καθουμένου έγινε. Αυτό δεν γίνεται στα καλά του καθουμένου, κορίτσι μου. Αυτό δεν γίνεται στα καλά του καθουμένου, αυτό το καρδιακό επεισόδιο. Πρέπει να έρθει πολύ μεγάλη στενοχώρια, πολύ πίεση, πολύ στρες. Κάτι θα το κάνατε. Τι λέει? Παιδιά, τι στενοχωρήθηκε ο άνθρωπος? Είχε μια προδιάθεση και ήταν να το πάθει. Να, όπως ο αδερφός σας τις προάλλες που είχε μια προδιάθεση και του ήρθε μια αντράλα και που έκανε ποδόσφαιρο και πάρ' το κάτω ο άνθρωπος. Ώρα είναι να μας πεις, Βίκη, ότι έρχεται και η σειρά μου τώρα. Χτύπα ξύλο, ρε Σπύρο. Τέλος πάντων, μπορούμε να τον δούμε εμείς? Όχι. Και ειδικά εσύ, όχι, αγόρι μου, γιατί αν σε δει, το μηχάνημα θα αρχίσει να κάνει τίνγκ. Τι? Α, παπά, είναι πολύ ταραγμένος. Θέλετε καφεδάκι? Όχι! Δεν πειράζει, θέλουμε εμείς. Αλλά πηγαίνετε, έχει τα νεύρα του. Αμ, δεν θα τα αφήσω εγώ αυτό έτσι. Δεν θα τα αφήσω έτσι! Ποιο, ρε Σπύρο, τι λες? Τι κατάλαβες, παιδί μου? Τίποτα. Ωραία.